Καλησπέρα σας. Με λαμπρότητα τιμήθηκαν οι πεσόντες της μάχης της Καλλίπολης στο συμμαχικό κημητήριο του Μούδρου στη Λίμνο, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Στη Λίμνο για τις επετειακές εκδηλώσεις βρέθηκαν επίσης οι πρέσβεις της Αυστραλίας και οι πρόξενος της Νέας Ζηλανδίας, καθώς επίσης οι βουλευτές Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης. Δεν θα γεράσουν, εμείς θα γεράσουμε, που μείναμε πίσω και ο χρόνος δεν θα τους φθείρει, ούτε τα χρόνια θα τους καταδικάσουν στη φθορά. Με αυτή την οδή ενός Άγγλου ποιητή για τους νεκρούς Άνζακ, τους στρατιώτες του εκστρατευτικού σώματος των Αυστραλών και των Νεοζηλανδών που έπεσαν στο καθήκον και τη μάχη στην επιχείρηση της Καλλίπολης, έκλεισε τη σύντομη ομιλία του στο κοινοπολιτιακό κημητήριο του Μούδρου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι επετειακές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της μάχης της Καλλίπολης, οι οποίες διοργανώθηκαν από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Δήμο Λίμνου. Στη Λίμνο για το σκοπό αυτό βρέθηκαν οι πρέσβεις της Αυστραλίας, Άλισον Ντάνκαν, καθώς και η επίσημη πρόξενος της Νέας Ζηλανδίας στην Ελλάδα, Ιωάννα Κουβάτσου. Για να τιμήσουν την ημέρα, βρέθηκαν επίσης στο νησί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου, του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, καθώς και η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ζαχαρούλα Τσιριγότη. Επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του κημητηρίου χωροστατούντος του Μητροπολίτη Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου κ. Ιερόθεου. Τον κύκλο των ομιλιών άνοιξε ο έπαρχος Λίμνου Απόστολος Κουτσογιάννης και η δήμαρχος Λίμνου Ελεονόρα Γεώργα. Την κεντρική ομιλία έκανε η Θεοδόρα Λιμπέρη, διευθύντρια του Γυμνασίου Μούδρου και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι των Άνζακ από τη Λίμνο. Στη συνέχεια, οι εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Μούδρου και στο μικρό θεατράκι της περιοχής, όπου μπροστά στις διπλωματικές αποστολές, στις θρησκευτικές και πολιτικές αρχές του νησιού, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου του Μούδρου χόρεψαν λιμνιούς χορούς. Ενώ οι αρχές του τόπου ξεναγήθηκαν επίσης και στην έκθεση στατικού μοντελισμού με αεροσκάφη που πετούσαν στο Αιγαίο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην έκθεση υπήρχε επίσης και ομοίωμα σε κλίμακα 1:100 του θορυκτού Αγαμέμνων, το οποίο ήρθε στη Μεσόγειο το Φεβρουάριο του 1915 για να συμμετάσχει με τις συμμαχικές δυνάμεις της Αντάντ στις επιχειρήσεις των Δαρδανελίων και της Καλλίπολης. Την έκθεση έχουν επιμεληθεί ο πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού Ταρλάμης Βασίλης και ο υποπτέραρχος εν αποστρατεία Τσιπουρίδης Διογέννης. Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο κοινοπολιτιακό κημητήριο του Πορτιανού, όπου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση λουλουδιών και τήρηση ενός λεπτού σιγής. Το πολύ ενδιαφέρον και ξεχωριστό τμήμα με το οποίο έπεσε φέτος η αυλαία των εκδηλώσεων ήταν η διέλευση της αυτοκινητοπομπής από σημεία ενδιαφέροντος σχετικά με την εκστρατεία της Καλλίπολης με ξενάγηση και σχετική επεξήγηση μέσω ασυρμάτου, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον κύριο Δημήτρη Μπουλότη, αντιδήμαρχο ψηφιακού μετασχηματισμού, τουρισμού, δημοσίων και διεθνών σχέσεων του Δήμου Λίμνου. Μακάριστοι και αείμνηστοι ήρωες ημών, αιωνία σας η μνήμη, αιωνία σας η μνήμη. Η ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα στην τελετή μνήμης των πεσόντων στην εκστρατεία της Καλλίπολης, μία από τις πιο κρίσιμες μάχες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το μνημείο, στο οποίο σήμερα απονέμουμε εκδηλώσεις τιμής. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι διακηρύττει τη σημασία μιας διαφορετικής θεώρησης της ανθρώπινης ζωής, η οποία χαρακτήριζε πολλούς νέους ανθρώπους. Ανθρώπους που πίστεψαν ότι το συλλογικό υπερβαίνει το ατομικό, ότι η συντροφικότητα και η κοινή προσπάθεια υπερέχει της ατομικότητας, ότι το ένστικτο επιβίωσης είναι ευρύτερο, κοινωνικό και εθνικό και όχι ατομικό χαρακτηριστικό. Η παρουσία μας λοιπόν εδώ σήμερα συνιστά απόπειρα διατήρησης του γεγονότος αυτού στη συλλογική μνήμη, ιδίως μέσω του Λίμνος Remember Australia, η κυρία Δήμαρχος αναφέρθηκε σε αυτό, ως ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης σε αυτούς που ανεξαρτήτως εθνικότητας έχουν θυσιαστεί για τα ευρύτερα ιδανικά της ανθρωπότητας. Υπάρχει μια εξαιρετική οδή στους πεσόντες, ενός Άγγλου ποιητή, του Lawrence Bunyan, «They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, not the years condemn». Σε μια ελεύθερη μετάφραση, δεν θα γεράσουν, εμείς θα γεράσουμε που μείναμε. Και ο χρόνος δεν θα τους φθείρει, ούτε τα χρόνια θα τους καταδικάσουν στη φθορά. Οι κάτοικοι της Λίμνου είναι διαχρονικοί φορείς αυτών των ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές. Τα μουσεία, τα μνημεία και τα κημητήρια των μεσόντων
που φιλοξενούνται σε αυτό το κομμάτι γης του αρχιπελάγους αποτελούν ενδεικτικά και ανεξίτελα σημάδια εκείνης της δύσκολης εποχής. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους φίλους που συμμετείχαν στις εφετινές εκδηλώσεις, που συμμετέχουν στις εφετινές εκδηλώσεις, στις διπλωματικές αποστολές και για τη διοργάνωσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Λίμνου, τον Δήμο Λίμνου, αλλά και τα μέλη του Συλλόγου Φίλοι των Άζακ από την Λίμνο, για τη συνεχή και αδιάκοπη προσπάθεια που καταβάλουν για την ανάδειξη της ποδιότητας της Λίμνου στην ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τις πρωτοβουλίες τους και τις εκδηλώσεις τους τιμούν τον τόπο μας, αναδεικνύουν την ιστορία και τη συμβουλή του στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία και υπενθυμίζουν σε όλους, εντός και εκτός Ελλάδος, τις αρετές της δημοκρατίας, της ελληνικής φιλοξενίας και της αλληλεγγύης. Μια τέτοια πρωτοβουλία που με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση παρακολουθούμε και συμμετέχουμε είναι η δημιουργία του Ανοιχτού Μουσείου για τους Άνζακ της Λίμνου. Ένα έργο που θα αναδείξει τους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς των λαών μας. Ένα από το μάτι μνήμης όπου κανείς θα μπορεί να ακολουθεί τα βήματα των Άνζακ σε 17 διαφορετικές τοποθεσίες του νησιού μας και να αφουγκραστεί τη σημαντική αυτή ιστορική περίοδο για τη Λίμνο, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες αναδείχθηκε και επανήλθε στο προσκήνιο για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο τόπος αυτός με το τόσο πλούσιο παρελθόν έχει πολλά να μας πει. Τοποθεσίες άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιστορία τους και τις εγκαταστάσεις τους, όπως οι περιοχές γύρω από τον κόλπο του Μούδρου, αλλά και άλλα σημεία που συνήθιζαν να επισκέπτονται, όπως τα Θέρμα και ο Κότσινας. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση της Αυστραλίας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας για τη συνεργασία στη δημιουργία του Αυστραλιανού μονοπατιού μνήμης για τους Άνζακ. Έτσι, ολοκληρώθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις για αυτό το ιστορικό γεγονός που κυριολεκτικά σημάδεψε τη Λίμνο. Όχι μόνο γιατί αποδείχτηκε ότι οι δύσκολες εκείνες μέρες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σφυριλάτησαν τη δημιουργία εθνικής συνείδησης στις τότε αποικίες της Μεγάλης Βρετανίας, όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, αλλά και γιατί καθόρισαν και τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτούς και στους Έλληνες της Λίμνου αργότερα, στα χρόνια της μετανάστευσης, σε όφελος αυτή τη φορά της ειρήνης και της συνεργασίας. Thank you.